Σε αυτό το μέρος θα έχουμε μια ενδιαφέρουσα όπως πάντα συζήτηση με την κυρία Ρέα Γαλανάκη, τη γνωστή και αγαπημένη μας συγγραφέα, προς τιμήν της οποίας αυτήν την Πέμπτη που μας έρχεται, 24 του μήνα, θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση στη Δημοτική Αίθουσα της Οδού Ανδρόγειο Μανώλης Καρέλης στις 7 το απόγευμα. Στην εκδήλωση αυτή θα μιλήσουν ο διδάκτορας φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης Αντώνης Καρτσάκης και η φιλόλογος Βαρβάρα Περάκη. Η Ρέα Γαλανάκη στον καθρέφτη του χρόνου, η ομιλία του κυρίου Καρτσάκη με τις μαγικές λέξεις και ένα υστερόγραφο της Ρέας Γαλανάκη για μια δύσκολη εποχή, η ομιλία της κυρίας Περάκη, εκδήλωση της Ένωσης Φιλολόγων Ηρακλείου και του Δήμου Ηρακλείου. Κυρία Γαλανάκη, καλησπέρα σας, καλό σας απόγευμα. Σας καλησπερίζω κι εγώ, καλό απόγευμα σε εσάς και στους ακροατές σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που για μια ακόμα φορά μας τιμάτε. Έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε. Εσείς μας λέτε πάντα. Καλώς πάντων. Είχαμε πρόσφατα και την, σχετικά πρόσφατα, την απονομή του Μεγάλου Βραβείου Γραμμάτων σε εσάς, ναι, για το σύνολο, ναι, έτσι, της λογοτεχνικής σας. Για το σύνολο, όχι για ένα βιβλίο. Ναι. Είναι για το σύνολο της δουλειάς μου χωρίς καμία εξαίρεση. Είναι το σύνολο. Έχουμε λοιπόν αυτήν την ωραία αφορμή και μια δεύτερη αφορμή, την επανακυκλοφορία του βιβλίου σας «Πού ζει ο Λύκος». Δεν είναι νέο βιβλίο, απλά ίσως είναι και ένα από τα ρεκόρ. 50 χρόνια μετά επανακυκλοφορεί αυτό σας το βιβλίο, του 1982 περίπου. 82, περίπου 50 χρόνια, ναι, 50 χρόνια ας πούμε, χοντρικά είναι από την αποκατάσταση της δημοκρατίας τα 50 χρόνια, λίγο αργότερα βγήκε, ναι, το «Πού ζει ο Λύκος» και είναι και μία ας πούμε έτσι αφήγηση ποιητική, όπως έγραφα τότε για ένα μικρό διάστημα, για τα χρόνια της δικτατορίας. Εκεί πάει η πεντηκονταετία, γιατί αναφέρεστε σε εκείνα τα χρόνια. Και επειδή έχουμε κάνει και άλλα θέματα με αφορμή αυτόν τον μισό αιώνα, έχει περάσει κιόλας τόσος από τη μεταπολίτευση, κυρία Γαλανάκη. Εσείς πραγματικά τη ζήσατε σχεδόν σε όλες τις διαστάσεις αυτή την περίοδο. Ήσασταν στην Αθήνα, ήσασταν στο χώρο της αριστεράς, ζήσατε πάρα πολλά γεγονότα, γνωρίσατε ανθρώπους που και στην περίοδο της Χούντας δραστηριοποιήθηκαν πολύ έντονα, με ό,τι αυτό συνεπάγονταν βέβαια για εκείνη την περίοδο. Να σας πω κάτι, ναι, εγώ νομίζω ότι το Ηράκλειο, ειδικά το Ηράκλειο, είχε πολύ μεγάλη συμμετοχή στην αντίσταση κατά της δικτατορίας. Και αυτό πρέπει να το λέμε και να το επαναλαμβάνουμε για να ξεφύγω και από το προσωπικό. Το Ηράκλειο ήταν από τις πόλεις της Ελλάδας που είχε πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή για το ότι παιδιά που ήταν στην νεολαία Λαμπράκη πέρασαν αμέσως και έφτιαξαν μία από τις πρώτες αντιστασιακές οργανώσεις φοιτητικές νεολαίας εναντίον της Χούντας στο Ρίγα Φεραίο. Ναι. Δηλαδή είναι πάρα πολλά άτομα. Από το Ηράκλειο ήταν τουλάχιστον 6-7. Mm-hmm. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί πράγματι αυτά τείνουμε να τα ξεχάσουμε, ενώ το Ηράκλειο ήταν από τις πόλεις, σας λέω, που έδωσαν οι νέοι τους ίσομοι το παρόν. Εγώ είμαι το τελευταίο στροφός της αμάξης, αλλά πάρα πολλοί φίλοι, δηλαδή ο Νίκος ο Γιαναντάκης, ο Σαββάκης, ο Κωστής ο Γιούργος, ο Νικηφόρος ο Σταματάκης και κανένα δυο άλλοι, φυλακίστηκαν και όλα, mm-hmm, για πολλά χρόνια. Mm-hmm. Έτσι. Και βέβαια, όλα αυτά τώρα είναι μακρινά, αν θέλετε, είναι ιστορία, και το που το λέμε είναι σαν να βάζουμε πλέον, αφού αυτοί έχουν πέρασει 50 χρόνια όλα αυτά από την αρχή της Χούντας παραπάνω. Επομένως, ας πούμε, πια είναι πάρα πολύ μακρινά. Δεν ξέρω αν ενδιαφέρουν τον κόσμο. Ο κόσμος σήμερα είναι στραμμένος πολύ σε άλλα πράγματα. Αλλά παρόλα αυτά πρέπει να μνημονεύονται κάποια σημεία. Είναι τιμή της πόλης, είναι τιμή για το Ηράκλειο, ναι, όλη αυτή η Καλά κάνετε και αναφέρετε αυτά τα ονόματα από τη μια. Και από την άλλη, κυρία Γαλανάκη,
αλίμονο αν προσπαθούμε να ζούμε μόνο τα ιστορικά στοιχεία του παρόντος. Καήκαμε ύστερα. Τέλος πάντων, ναι, έτσι είναι. Είναι μια περίοδος όμως αυτή πολύ ξεχωριστή. Μας φαίνεται μακρινή γιατί στον ανθρώπινο βίο τα 50 χρόνια είναι πολλά, ο μισός αιώνας είναι πολλής και γεγονότα που προηγήθηκαν βέβαια της μεταπολίτευσης και τα δύσκολα χρόνια της Χούντας, δεν το συζητάμε. Εσείς από εκείνη την περίοδο έχετε ξεχωρίσει στιγμές ή γεγονότα? Εννοείται πια της δικτατορίας. Της δικτατορίας και της μεταπολίτευσης. Κοιτάξτε, καταρχάς από τη δικτατορία δύο είναι νομίζω οι πιο σοβαρές, ας πούμε, και οι ανεξίτηλες εντελώς στιγμές. Καλά, εκτός από τις συλλήψεις και όλα αυτά τα οποία, ας πούμε, είναι και λίγο πιο ιδιωτικά. Να πω, ήταν το τσαρτοδικείο που έγινε το 1968 και που δικάστηκαν όλα αυτά τα κριτικόπουλα και καταδικάστηκαν με βαρύτατες ποινές. Mm-hmm. Θεωρείται, ξέρετε, η τελευταία δίκη του εμφυλίου από σοβαρούς ποινικολόγους. Mm-hmm. Αυτή η δίκη του Νοέμβριου του 1968 της πρώτης ομάδας του Ρίγιο Φεραίου με όλα τα παιδιά που σας είπα πριν. Μποτζάκης, Γιώργος, ένας ακόμα. Λοιπόν, και αυτή είναι μία στιγμή, κράτησε βέβαια αυτή τη στιγμή 3-4 μέρες. Mm-hmm. Στο στρατοδικείο, επειδή ήταν πολύ κατηγορούμενοι, κράτησε αρκετές μέρες και οι αρχηγοί πήραν, ενώ είχε προταθεί ακόμη και θάνατο, ξέρετε, για κάτι προκηρύξει, όχι τίποτα. Ναι, 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 ναι. Εν τέλει, ας πούμε, πήραν βαρύτατες ποινές από τις αρμές όλα το θάνατο, ισόβια ή, ας πούμε, πάρα πολύ μεγάλες ποινές, 15 χρόνια, 20 χρόνια, 21 χρόνια. Λοιπόν, αυτό είναι το μία. Είναι η άλλη. Είναι βέβαια τη νύχτα της μεταπολίτευσης, όπου τώρα τα βλέπουμε όλα, ας πούμε, να έχουν τελειώσει. Ξέρουμε ότι εντάξει ήρθε ο Καραμαλής, όλοι κύλησαν ομαλά από εκεί και έπειτα, ή εν μέρει ομαλά από εκεί και έπειτα. Αλλά εκείνο το βράδυ όταν κατεβήκαμε στο Σύνταγμα, από νωρίς νωρίς, δεν ξέραμε πώς θα τελειώσει αυτή η νύχτα. Δεν ξέραμε καν αν κάποιοι θα έβγαιναν με κάποια τάγκ από τον παρακάτω δρόμο. Mm-hmm. Δηλαδή όλα πεζόντουσαν. Παρ' όλα αυτά, πολλοί κόσμος γέμισε την πλατεία Συντάγματος. Ερχόντουσαν, ας πούμε, έτσι οι άνθρωποι της Βασιλής Σοφίας. Εγώ ήμουν γωνία Βασιλής Σοφίας και Σύνταγμα με φίλους μου. Ολόκληρα ποτάμια κόσμο. Ξέρετε, είχε μεσολαβήσει το Πολυτεχνείο και αυτό ήταν. Α, ναι, και το Πολυτεχνείο βέβαια είναι μια άλλη στιγμή. Δεν ήμουνα μέσα. Ήμουνα έξω, τρεις στιγμές από. Και ήμουνα μαζί με τον Νικηφόρο Σταματάκη και τους αδερφούς του. Λέω τα ονόματα, τα βλέπετε τώρα. Έρχονται με τη συζήτηση, ναι, ωραία. Ήμασταν στους δρόμους, κάναμε, δηλαδή, βάζαμε, καίγαμε πράγματα, ερχόντουσαν, χτυπούσαν, φεύγαμε, ξαναμαζευόμαστε. Είναι μια κατάσταση, ας πούμε, που σήμερα δεν μπορεί να την περιγράψει εύκολα, αλλά είναι. Ήταν αναμφίβολα άλλες εποχές και πολλοίς κόσμος κινούνταν μέσα σε αυτές θέλοντας και μη. Δηλαδή άνθρωποι που είχαν οργανωθεί, άνθρωποι που δεν είχαν οργανωθεί. Πολλές φορές αναμφίβολα μας καθορίζει η εποχή μας, δεν το συζητάμε. Αν θα είμαστε πιο μέσα σε αυτή την εποχή ή πιο έξω, εξαρτάται και από την ιδιοσυγκρασία μας, έτσι, πόσο θέλουμε να είμαστε παρατηρητές. Ναι, κοιτάξτε, έτσι ζούσαμε στην πλειοψηφία μας, ναι, χωρίς να το θεωρούμε, ξέρετε, ότι αυτό ήταν κάτι το περίεργο. Ναι. Τώρα δεν θέλουμε να πιστέψουμε αυτά που έγιναν ή κάναμε, ναι. Έτσι. Αλλά έτσι είναι οι εποχές και ευτυχώς δεν κράτησε και πολύ δικτατορία, δηλαδή 7 χρόνια, εντάξει, αλλού κράτησε 40 χρόνια, έτσι, δεν το συζητάω. Ευτυχώς δεν κράτησε και πολύ και έτσι μπορέσαμε, ας πούμε, και να συνεχίσουμε και τις ζωές μας κατά κάποιο τρόπο. Ήταν η γνώση σας ότι εκείνη την περίοδο συνέβαινε, η γνώση σας και εσάς προσωπικά και του κόσμου ή τέλος πάντων του κύκλου του δικού σας, ήταν η γνώση του ότι συνέβαιναν πράγματα ιστορικά ή που έγραφαν μια σελίδα της νεότερης ιστορίας μας? Κοιτάξτε, καταρχάς αυτά ήταν βιώματα ομανών, ναι, μας. Ναι. Έτσι. Και τώρα με την επέτειο των 50 χρόνων, πράγματι το βίωμα γίνεται κάτι το αντικειμενικό. Γίνεται δηλαδή πια ιστορία. Περνάει στην ιστορία και ξεχνιέται ακόμη παραπάνω, σας πω. Δηλαδή,
Γιατί το ιστορία δεν είναι κάτι, ας πούμε, που είσαι συνέχεια μέσα. Θα την ανακαλέσεις, τον άλλο, μετά θα τελειώσει αυτό και φυσικά θα γυρίσει το παρόν. Δεν το συζητάω. Δεν είμαστε τώρα άνθρωποι που είμαστε προσιλωμένοι στο παρελθόν. Στο παρόν ζούμε και έτσι πρέπει. Λοιπόν, έτσι έχουν τα πράγματα. Δεν ήταν κάτι περίεργο. Φυσικό ήταν. Τώρα μας φαίνεται κάπως ηρωικό, κάπως, ας πούμε, παράξενο. Δεν ήταν όμως έτσι. Δηλαδή, πολλοί ζούσαμε έτσι, πολλοί. Λίγοι σε σχέση με το σύνολο του πληθυσμού της Ελλάδας, βέβαια. Αλλά τέλος πάντων, υπήρχε μεγάλη σύνδεση, μεγάλη σύνδεση. Αυτά δεν υπάρχουν πια. Ναι, είναι αυτό ένα θέμα όμως. Έτσι, ότι πάντα κάποιοι λίγοι είναι αυτοί που μάλλον έτσι, βγαίνουν μπροστά. Ναι. Ναι, έτσι όπως το λέτε ακριβώς. Σε κάθε εποχή. Έτσι γίνεται πάντα, ναι. Ναι. Αλλά όταν έχουν αλλάξει πολλοί εποχές, δεν ξέρω τι γίνεται, αλλά τότε τουλάχιστον και με από... Είναι μια μακρά ιστορία, πολύ παλιότερη, που τέλειωσε, δεν ξέρω ποιο, το 20ο, τέλος του 20ου αιώνα, αρχές του 21ου, δεν ξέρω, πάντως τότε έτσι γινόταν για πολλούς αιώνες. Mm-hmm. Περνώντας στο βιβλίο σας, το οποίο είναι αυτό που είχατε εκδώσει το 1982, ένα ποιητικό μυθιστόρημα, θα μπορούσε όμως να είναι και ένα συμβολικό αφήγημα όχι μυθιστόρημα. Όχι μυθιστόρημα. Ναι. Θα μπορούσε όμως να είναι και ένα συμβολικό αφήγημα από την άποψη αυτών των συμβολισμών που εσείς βάζετε μέσα. Ναι, μέσα στη δικτατορία, όσοι γράφουν, γιατί εγώ έγραψα, είχα δημοσιεύσεις μέσα στη δικτατορία, έτσι, ναι. Ποιήματα και άρθρα κτλ. Στην λογοτεχνία τουλάχιστον, όσοι γράφαμε, ποιήση πιο πολύ. Δεν μπορούσαμε να γράψουμε, ας πούμε, εναντίον της δικτατορίας καθαρά, αυτό το καταλαβαίνετε, ναι. Και έτσι είχαμε πολύ ακουμπήσει επάνω σε άλλα σχήματα, ας πούμε, στην αλληγορία, στο συμβολισμό, σε άλλες εποχές, να πεις κάτι με ας πούμε μάσκες, να μην το πεις, ας πούμε, ξεκάθαρο, γιατί θα σε βάζανε μέσα, δεν υπάρχει περίπτωση, ας πούμε, σε άλλες περιόδους λιγότερο, σε άλλες περισσότερο. Λοιπόν, επομένως, και αυτό το πράγμα ήταν ένα τεράστιο κέρδος, γιατί ξεφύγαμε λίγο, ξέρετε, από το πολύ μαυρό άσπρο. Ενώ η εποχή ήταν απολύτως μαυρό άσπρη, ναι. Η λογοτεχνία που αναπτύχθηκε μέσα ή ο τρόπος που εγώ και άλλοι αναφέρθηκαν μετά, είχε στοιχεία που δεν ήταν, ας πούμε, σοσιαλιστικός ρεαλισμός. Δεν ήταν το ασπρόμαυρο. Ήταν, ας πούμε, χρησιμοποιούσαν πολλά πράγματα από την ιστορία της λογοτεχνίας, από την μεταφορά, σας είπα, την παρομοίωση. Έκαναν, ας πούμε, ένα παιχνίδι με αυτό που θέλανε να πούμε. Ήταν επιτυχημένο όμως αυτό. Το παιχνίδι αυτό άλλοτε είναι, άλλοτε δεν είναι, όπως θα δεις στη λογοτεχνία. Ναι. Ό,τι και να γράψεις στη λογοτεχνία, με όποιο τρόπο και να το γράψεις, αν είσαι καλός θα είναι καλό, αν δεν είσαι δεν θα είναι, τουλάχιστον αυτό το κρίνουν, δεν ξέρω ποιοι το κρίνουν. Όμως εκείνη την εποχή πράγματι αναπτύξαμε άλλες διαδικασίες έκφρασης, άλλους τρόπους έκφρασης, και ας πούμε μας βοήθησαν κι άλλοι. Ας πούμε είχαμε εκείνη την εποχή, μαθαίναμε πάρα πολλά για την ψυχανάλυση. Αρχίσαμε να διαβάζουμε πάρα πολύ ψυχανάλυση, η οποία ελάχιστα μόνο είχε χρησιμοποιηθεί παλιότερα στη λογοτεχνία, κυρίως από τους υπερρεαλιστές. Έτσι, δηλαδή ήταν πράγματα που ήταν, ας πούμε, πολύ καινούρια. Ένας άλλος κόσμος ήταν αυτός που... Ήταν και με το Μάιο του 68, ναι, πάρα πολύ αυτά, ναι, ναι, ξανά στην κουλτούρα των νέων, έτσι. Mm-hmm. Και εμείς ήμασταν, ας πούμε, ένας πολύ πολύ μακρινός απόϊχος, αλλά επηρεαστήκαμε και λίγο. Όσο μαθαίναμε στην αρχή ελάχιστα, μετά μαθαίναμε περισσότερα πράγματα. Mm-hmm. Γιατί πάντα μαθαίναμε, πάντα υπάρχουν τρόποι, άνθρωποι κυκλοφορούσαν, δηλαδή είχαν διαβατήριο και μπορούσαν να πηγαίνουν έρχονται, φέρνανε βιβλία, περιοδικά, συζητήσεις. Είναι πολύ νοσταλγικό... Και νοσταλγικό μάλλον αυτό που αναφέρεται, όχι, η αφιέρωση. Δεν την νοσταλγώ τη δικτατορία. Και είναι για τις παρέες, όχι, που λέτε για τις παρέες από το 67 έως το 74. Δεν είναι νοσταλγικό. Δεν είναι νοσταλγικό. Είναι μια μεγάλη υπόθεση αγάπης, εκτίμησης και χρέους που έχω απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους. Καμία νοσταλγία. Όχι, δεν μπορείς να νοσταλγείς. Δεν μπορείς να νοσταλγείς. Στη δύσκολη περίοδο σίγουρα κανείς δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Απλά για τα άτομα αυτά που λέτε, δηλαδή όλον αυτό τον κύκλο με τον οποίο συνδεθήκατε, ναι, ναι, που σας βοήθησαν υπό αυτή την έννοια, η νοσταλγία των προσώπων. Από αυτή την έννοια καλά το λέτε,
Και πρέπει να σημειωθεί ότι επειδή εμένα με ενδιαφέραν πάντα τα γράμματα, ας πούμε, και το γράψιμο και οι τέχνες και τα καλλιτεχνικά, έτυχε να είμαι σε κύκλους διανοούμενων και καλλιτεχνών, δηλαδή, που ήταν και πιο ελεύθεροι. Πάντα αυτοί οι κύκλοι είναι πιο ελεύθεροι στη ζωή τους, είτε ζουν σε μια δικτατορία, είτε ζουν σε άλλες μορφές πολιτεύματος. Έτσι, είναι πιο ελεύθεροι. Και ήταν πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Mm-hmm. Γιατί εγώ ήμουν και μόνη μου στην Αθήνα, ξέρω, όλα αυτά τα χρόνια και στηρίχθηκα πολύ σε κάποιους ανθρώπους. Να σας βοηθήσουν. Αυτό για το λύκο. Πήγατε κάτι να πείτε λίγο νωρίτερα, που είναι και ο τίτλος, «Πού ζει ο λύκος». Πού ζει ο λύκος, ναι. Είναι η απειλή, είναι ο τρόμος, mm-hmm. είναι αυτό το θάνατος, ας πούμε, ξέρετε, η απειλή αυτό. Ναι, και δουλεύω μέσα από παραμύθια και μέσα, ας πούμε, από σύμβολα και από τη ζωγραφική και περιγράφω τη ζωή μου, η οποία με το ιστερόγραφο που βάζω στο τέλος, την καταθέτω τη ζωή μου. Και βλέπετε, ας πούμε, εκεί υπάρχει μια κατάθεση ανώνυμη για να, να μην πούνε ότι κοκορεύουμε ή ότι, ας πούμε, προβάλλουν διάφορες σχέσεις σημαντικές και διάφορους ανθρώπους. Ανώνυμη λοιπόν, αλλά από την άλλη μεριά το κείμενο αυτό το οποίο είναι για τη δικτατορία είναι βαθιά ποιητικό, είναι ερμητικό. Ελπίζω ότι η κυρία Περάκη, δεν ξέρω τι έχει γράψει φυσικά, θα της είχε αρέσει, είχα μάθει πάρα πολύ και ελπίζω, ας πούμε, ότι θα το δώσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, γιατί κυρίω φιλόλογοι, δεν τους ζήτησα εγώ, η Ένωση Φιλολόγων του Νομίρ Εκλείου τους επέλεξε, είναι εξαιρετική. Εξαιρετική, ναι. Όπως ναι. Και ο Καρτσάκης. Ναι. Τον φιλοξενούμε συχνά πυκνά τον κύριο Καρτσάκη μας τιμά επίσης. Ναι, γιατί η Βαρβάρα η Περάκη είναι χανιώτισσα. Ναι, ακριβώς. Βάζετε μέσα σε αυτό το, γιατί μιλήσαμε τώρα όλο για δύσκολα πράγματα, ναι, μέσα από το βιβλίο, γιατί και η εποχή ήταν δύσκολη. Κάπου εκεί μπαίνει και ο έρωτας μεταξύ άλλων. Να μην πει. Έτσι, λέτε κάπου ότι και το μπλέκεται πολύ ωραία, η ιδέα που δεν εκφράζει έρωτα υποτιμά την ύπαρξή της. Ή έρωτας που δεν ανεμίζει μια ιδέα υποτιμά το σώμα. Ναι. Υπάρχουν τέτοιες διατυπώσεις, γιατί σας λέω ένα κείμενο με πολύ παιχνίδι, ας πούμε, και πολύ ποιητικότητα. Γιατί, ξέρετε, είναι και τα κείμενα με τα οποία μετέφερα τη γραφή μου από την ποιήση στον πεζολόγο. Αυτό και άλλο ένα, με το Κέιτ, ας πούμε, που δεν είχε επανεκδοθεί από τότε. Ναι, υπάρχουν τέτοιες διατυπώσεις, γιατί διάβαζα και μ' αρέσει πάρα πολύ, δηλαδή, λογοτεχνία, και πάντα διάβαζα και προσπαθώ να διαβάζω. Και μ' αρέσει ο στοχασμός της λογοτεχνίας, γιατί, ξέρετε, αγγίζει πάρα πολύ την ψυχή. Έτσι, δηλαδή, αυτό που θα το πεις έχει ένα βάθος και είναι πυκνό και έχει μια γενικότερη αξία. Νομίζω γι' αυτό και μας μένουν πιο πολλά, όχι μόνο γι' αυτό το λόγο, μας μένουν στίχοι, μας μένουν, ας πούμε, σκέψεις μέσα από τη λογοτεχνία. Μας μένουν και εικόνες, αλλά μας μένουν πιο πολύ οι σκέψεις, οι εκφρασμένες ποιητικά. Mm-hmm. Μπορεί να κάνω και λάθος, δεν ξέρω. Όχι, καμία. Όσον αφορά, επειδή μιλάτε πάρα πολύ σε σχέση με τα βιώματα της Αθήνας και τη δράση που υπήρχε εκεί αναγκαστικά. Υπάρχει όμως για όλα αυτά και μια αφετηρία. Η αφετηρία εδώ της πόλης, του Ηρακλείου, μιας μικρότερης φωλιάς, αν θέλετε, ενός χώρου που σας άνοιξε και το δρόμο για το μεγαλύτερο. Έχει μεγάλωσε έτσι, αλλιώς μέχρι τα 18 μου και ερχόμουν συνέχεια μέχρι που πουλήσαμε το σπίτι και φτάσει. Εκείνη η περίοδος, η πατρική, αν θέλετε, με την έννοια του σπιτιού, έτσι, της εστίας. Ναι. Άφησα να το γράφω αυτό το κείμενο αφού πέθανε ο πατέρας μου λίγο και ήταν ένα τέλος, ξέρετε, για διάφορα πράγματα. Και αναφέρθηκα, ας πούμε, βέβαια με τον τρόπο τον συμβολικό και του παραμυθιού και στον πατέρα μου, ας πούμε, και στην ζωή μέσα στο σπίτι και στη μητέρα μου που έμεινε μόνη της και όλα αυτά.
Αυτά ναι, είναι αλήθεια, υπάρχουν στο πρώτο. Το είναι χωρισμένο σε δύο. Το ένα είναι το σπίτι και ό,τι αφορά το Ηράκλειο, ας πούμε, και τη ζωή εκεί, την εφηβική και την πρώτη νεανική, όταν γύριζε, γιατί στην Αθήνα ήμουν. Και το άλλο αφορά τη ζωή μου πλέον στην Αθήνα, είναι το διαμέρισμα, είναι βέβαια και η φυλακή, όχι δική μου, άλλων φίλων. Ναι. Είναι πιο κλειστή χώρη και πιο δύσκολη χώρη. Ναι. Και αυτό συμβαδίζει και με την περιραίουσα ατμόσφαιρα, έτσι, της εποχής. Αυτό το ασφυκτικό, ναι. Αυτό το κλειστό. Ασφαλώς. Όλο αυτό μέσα από τους τρόπους του παραμυθιού και της μεταφορά που σας είπε και το... δεν θα μπορούσα τότε να μιλήσω για τη δικτατορία, ξέρετε, κυριολεκτικά. Ούτε τώρα δεν μπορώ ακόμα. Δεν θα μ' άρεσε να κάνω ένα, ξέρετε, εύκολο κείμενο, ο κακός και ο καλός. Ναι. Έτσι, αυτό. Και είναι πολύ βαθύτερα τα πράγματα, γιατί παίζονται πολλά ανάμεσα σε αυτές τις δύο λέξεις, ο καλός και ο κακός. Είναι καλό όμως να τα σκαλίζουμε έτσι με έναν τρόπο, παραδείγματος χάρη, που μας δίνετε εσείς, κυρία Γαλανάκη, γιατί αλίμονο, αν δεν υπάρχει μνήμη, Δεν το συζητάω. Αν δεν υπάρχει μνήμη, δεν υπάρχει παρόν. Και αλλά... η γνώση του παρελθόντος, ακόμα και όταν αυτό είναι δύσκολο, και δεν εννοούμε με την έννοια, ξέρετε, το να ξέρουμε φοβερές λεπτομέρειες. Να γνωρίζεις όμως. Να γνωρίζεις πέντε. Ακριβώς. Να γνωρίζεις πράγματα. Ολοκληρώνοντας σιγά σιγά, και θα ήθελα έτσι και μια κουβέντα, γιατί είναι και αυτό πολύ σημαντικό, το βραβείο σας, δηλαδή το βραβείο, το μεγάλο βραβείο γραμμάτων. Αυτό είναι το πιο υψηλό βραβείο που υπάρχει στην Ελλάδα. Δεν αφορά μόνο λογοτέχνες, δηλαδή συγγραφείς ή ποιητές, αφορά καμιά φορά και φιλολόγους, ξέρετε. Δηλαδή ο Δημήτρης Ατζιώβας, που είναι ομότιμος καθηγητής στο Μπέρμιγχαμ, και έχει γράψει αρκετά βιβλία για την λογοτεχνία και για άλλα πράγματα, και πήρε πριν από λίγα χρόνια το βραβείο αυτό. Είναι πολύ μεγάλο, εγώ δεν με ξέρω καθόλου, ας πούμε, ότι με σκεφτώ, τίποτα δεν είχα, και μάλιστα όταν με πήραν τηλέφωνο νόμιζα ότι με θέλανε για κάτι άλλο και περίπου το έκλεισα το τηλέφωνο. Είναι ωραία αυτή η αίσθηση, είναι ωραία της έκπληξης, αν θέλετε. Ναι. Με εσάς όμως δεν κλείνει, συνήθως δίνετε τα μεγάλα αυτά βραβεία, είναι ως επιστέγασμα μιας μεγάλης καριέρας που εσείς την έχετε κατακτήσει. Είναι όμως και μια αφετηρία για κάτι επόμενο, κύριε Γαλανάκη, γιατί εσείς είστε υπερδαστήρια στο γράψιμο. Δυστυχώς δεν έχω αυτό το εδώ και κάνα δύο χρόνια, δεν έχω καθόλου καιρό να γράψω. Κάνω τη γραμματέα του εαυτού μου. Έχω τρελαθεί, δεν ξέρω πότε θα τα βρω όλα κάτω. Τέλος πάντων, θα δούμε. Δεν γράφω αυτή τη στιγμή, όχι. Και θέλω να γράψω και πρέπει να συγκεντρωθώ, αλλά δεν έχω καιρό. Μεγαλώνουμε κιόλας, ξέρετε. Θα έρθει όμως, νομίζω, στην κατάλληλη στιγμή θα βρεθεί αυτό που ελπίζω, λέτε. Ελπίζω πολύ. Ελπίζω και να με το ευχηθείτε τελειώνοντας. Εμείς θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ και χάρηκα πάρα πολύ την κουβέντα μας. Και εμείς το ίδιο. Να είστε καλά, με το καλό σας περιμένουμε εδώ. Να είστε καλά κι εσείς. Γεια χαρά και σε εσάς.